Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά! Ελλείψεις στα φάρμακα. Ασθενείς που ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν το φάρμακο για τη θεραπεία τους. Γονείς που γυρίζουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, μπας και εξασφαλίσουν ένα αντιπυρετικό. Επάρκεια στα φάρμακα. Γεμάτα τα ράφια, αλλά για να μετακινηθούν προς τους ασθενείς πρέπει να αδειάσουν τα πορτοφόλια τους. Και αν τις τελευταίες μέρες ακούμε όλο και περισσότερο για σκάνδαλα, αυτό είναι το σκάνδαλο. Φάρμακο εμπόρευμα. Αυτή είναι η αιτία του προβλήματος, είτε των ελλείψεων, είτε της πανάκριβης αυθονίας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το σκάνδαλο. Η όποια συζήτηση για την έλλειψη των φαρμάκων είναι κυριολεκτικά στο κενό, αν δεν καταλάβουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Και η ουσία κρύβεται κάπου εδώ. Στις 10 Απριλίου 2018, η Goldman Sachs, ξέρετε αυτός ο αμερικανικός κολοσσός, τράπεζα επενδύσεων, σύμβουλος κυβερνήσεων κλπ, δημοσίευσε μία έρευνα με τίτλο «Η γονιδιακή επανάσταση». Σε αυτή την έρευνα έθετε το εξής ερώτημα για τις επιχειρήσεις. Είναι η θεραπεία των ασθενών ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο? Με βάση τις αναλύσεις λοιπόν και τα ίδια τα λόγια της Goldman Sachs, δεν συμφέρει να παράγονται φάρμακα που θεραπεύουν τις ασθένειες. Και είναι πολύ καλύτερα αυτά που δεν τις θεραπεύουν, αλλά μετριάζουν τα συμπτώματα. Γιατί? Γιατί έτσι μπορεί να βγαίνει περισσότερο κέρδος. Σοκαριστικό, ε? Και αν δεν πιστεύετε αυτό που ακούσατε, αν σας είναι δύσκολο να πιστέψετε το πόσο απάνθρωπο είναι αυτό, τότε έχετε κατανοήσει όλη την ουσία του προβλήματος. Είναι το καπιταλιστικό σύστημα που θεωρεί τις ανθρώπινες ζωές απλά έναν δείκτη στα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών. Μάλιστα, η Goldman Sachs είναι τόσο κοινική που προτείνει πως για να αντιμετωπιστεί η μείωση της ροής μετρητών της φαρμακευτικής βιομηχανίας, είναι να στραφούν οι εταιρείες σε έρευνα για την θεραπεία πιο επικερδών ασθενειών. Και βέβαια, η στροφή της φαρμακοβιομηχανίας σε πιο επικερδείς ασθένειες μεταφράζεται σε εγκατάλειψη της έρευνας για άλλες ασθένειες που επίσης ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους, αλλά δυστυχώς για αυτούς μια θεραπεία δεν θα φέρει τα επιθυμητά κέρδη για τις εταιρείες. Αυτό που ζούμε σήμερα συνοπτικά περιγράφεται ως εξής. Μόνο εάν έχεις λεφτά μπορείς να αγοράσεις φάρμακα για να θεραπευτείς και μόνο εάν οι φαρμακοβιομηχανίες και οι φαρμακέμποροι έχουν το μέγιστο κέρδος από αυτό, τότε και μόνο τότε θα το παράγουν και θα το διοχετεύουν στην αγορά. Εμπόρευμα λοιπόν. Η ανάγκη για να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθήσεις, η ανάγκη για την προστασία της υγείας, ακόμη και της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών, έχει και αυτή την τιμή της. Ζούμε σε ένα σύστημα που δεν μπορείς να βρεις ένα αντιπυρετικό. Και την ίδια στιγμή, στη χώρα μας, όχι μόνο παράγονται φάρμακα, αλλά χρόνο με το χρόνο οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε από το ένα ρεκόρ κερδών στο άλλο, και από κοντά και οι φαρμακέμποροι. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μερικές εξηγήσεις και απαντήσεις της τρέχουσας επικαιρότητας. Για να δούμε λίγο τις εξαγωγές και ειδικά τις λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Αυτό που θα σας περιγράψουμε δεν είναι κάποια παγαποδιά επιτίδιων, αλλά είναι καθόλου ανώμημο. Είναι η κανονικότητα που λένε. Είναι γνωστό πως σήμερα μπορεί ένα φάρμακο να παράγεται στη Γερμανία, να εισάγεται πρώτα στην Ελλάδα, να παίρνει τιμή που είναι χαμηλότερη της Γερμανίας και μετά να εξάγεται πάλι στη Γερμανία, στην οποία διακινείται με τιμή Γερμανίας που είναι μεγαλύτερη. Χοντρικά, με αυτό το νόμιμο κόλπο, οι φαρμακαποθήκες αγοράζουν φθηνότερα και πουλάνε ακριβότερα. Το επιπλέον κέρδος που δημιουργείται το μοιράζονται οι φαρμακέμποροι των δύο κρατών. Όλο αυτό το αλυσβερίσι των εξαγωγών που κάνουν οι έμποροι αφήνει έξω από την πίσνα τους βιομήχανους του φαρμάκου, οι οποίοι βλέπουν τα τεράστια κέρδη να μπαίνουν στις τσέπες άλλων. Τι κάνουν λοιπόν οι πολυεθνικές που παράγουν φάρμακα? Σκέφτονται. Αν μειώσω τις ποσότητες φαρμάκων στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές, τότε δεν θα χρειαστεί να δώσω στις αποθήκες και άρα δεν μπορούν να εξάγουν. Έτσι, εγώ θα μπορώ να πουλάω απευθείας στις χώρες που το φάρμακο είναι πιο ακριβό για να έχω μεγαλύτερο κέρδος. Αντίστοιχα, όταν η παραγωγή φαρμάκων μειώνεται για οποιοδήποτε λόγο, οι βιομήχανοι προτιμούν να διακινήσουν τις μειωμένες ποσότητες σε κράτη που το φάρμακο παίρνει μεγαλύτερη τιμή. Στα άλλα, θα εμφανίζονται οι ελλείψεις. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Έτσι όμως το πρόβλημα μεγαλώνει. Γιατί όσο αυτοί στέλνουν λιγότερα φάρμακα σε χώρες που έχουν χαμηλότερη τιμή,
τόσο δημιουργούνται ελλείψεις. Και μάλιστα αυτές οι ελλείψεις γίνονται ακόμα μεγαλύτερες γιατί οι αποθήκες, παρότι δεν έχουν περίσευμα, τελικά κάνουν τις εξαγωγές που είχαν συμφωνήσει, μειώνοντας περισσότερο τις ήδη μειωμένες ποσότητες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε τώρα στην Ελλάδα. Στο σημείο που οι βιομήχανοι βγάζουν τρελά κέρδη, οι έμποροι βγάζουν άλλα τόσα και ο κόσμος τρελαίνεται. Γιατί είτε θα ψάχνει φάρμακα και δεν θα βρίσκει όπως τώρα, είτε θα τα βρίσκει αλλά θα είναι πανάκριβα. Βέβαια, αυτοί οι νόμοι της αγοράς συνοδεύονται από τους νόμους του κράτους, που πάνω από τα μεγάλα λόγια για την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής, υπάρχει μία ακόμα λίγο πιο υπέρτατη, η αξία της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Το άγιο κέρδος, που στο όνομά του γίνονται διαχρονικά οι μεγαλύτερες αμαρτίες. Είναι αυτοί οι νόμοι του κράτους που τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έγραψαν και ψήφισαν, η ίδια στρατηγική που στηρίζουν, είτε από θέσεις κυβέρνησης είτε από θέσεις αντιπολίτευσης. Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίου. Μία από τις περίφημες τέσσερις ελευθερίες του Μάστριχτ που όλοι μαζί, πλην κουκουέ, ψήφισαν το 1992. Αυτή η ελευθερία επιτρέπει στους βιομήχανους και τους εμπόρους του φαρμάκου να στέλνουν το φάρμακο εκεί που θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Είναι η ίδια στρατηγική που φουντώνει τους ανταγωνισμούς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία και την Κίνα και που αυτοί οι ανταγωνισμοί καθορίζουν πού θα πάνε οι πρώτες ύλες για τα φάρμακα. Είναι η πολιτική των σημερινών άδειων φαρμακείων την ίδια ώρα που οι τίτλοι στα sites και στις εφημερίδες γράφουν, για παράδειγμα. Το 2021, ρεκόρ δεκαετίας από τις ελληνικές εξαγωγές φαρμάκων στη Γαλλία. 2019, αύξηση 30,9% στις εξαγωγές φαρμάκων το 2018. 2022, φαρμακοβιομηχανίες, ρεκόρ εξαγωγών εν μέσω πανδημίας. Η συμβολή του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εσύ δεν μπορείς να βρήσεις πνεόμενο. Μιλάμε για μια πολιτική που εκτόξευσε τα δωράκια εκατομμυρίων ευρώ προς τους φαρμακοβιομηχανούς ως κίνητρα για επενδύσεις και καινοτομία. Ποια ήταν αυτά τα δωράκια? Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Για τον κλάδο του φαρμάκου ισχύει το λεγόμενο clawback, η αυτόματη επιστροφή από τη φαρμακοβιομηχανία προς τον ΕΟΠΗ και τα δημόσια νοσοκομεία των ποσών που υπερβαίνουν την προκαθορισμένη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Είναι ένα είδος φόρου. Τι γίνεται όμως πρακτικά από όλες τις κυβερνήσεις? Συνήθως με μία τροπολογία από αυτές που κατατίθενται μεσάνυχτα σε κάποιο νομοσχέδιο, η εκάστοτε κυβέρνηση τους χαρίζει αυτά τα λεφτά. Τόσο απλά. Και αυτή την πρακτική την ακολούθησαν τόσο οι ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα τζιτζίκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε όμως και τι προτείνουν ως λύση για τις ελλείψεις των φαρμάκων τα άλλα κόμματα. Ξεκίνησε κάπως έτσι. Ένα από τα αντίμετρα είναι να αυξηθεί η τιμή αυτών των φαρμάκων. Συνεχίστηκε κάπως έτσι. Δηλαδή πρέπει να αξίζει τον κόπο να τα παράξει κάποιος για να τα έχουμε. Δηλαδή... Τη σκητάλη πήρε ο υπουργός. Εγώ αναφέρομαι λόγου χάρη ότι το 1,4 πρέπει να γίνει 1,7. Για να συμφωνήσει τελικά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τοποθέτηση του τομέαρχη υγείας. Έχει μειωθεί η τιμή σε πάρα πολλά φάρμακα καθημερινής χρήσης. Και αυτός είναι ένας παράγοντας, όχι ο μοναδικός, που ευνοεί τις παράλληλες εξαγωγές. Παρόμοια τοποθέτηση έκαναν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Φίλης. Στο θέμα της τιμής τώρα. Είναι προφανές ότι πιθανά, δεν ξέρω το θέμα ακριβώς, κάποια φάρμακα θα χρειάζεται να ανέβουν. Αυτή η λογική βέβαια της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί βαρέλι δίχως πάτο, αφού πάντα θα υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερες τιμές, οι οποίες θα προσελκύουν τις παράλληλες εξαγωγές, οπότε πάντα θα υπάρχει ανάγκη για αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων για να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις και πάντα θα φουσκώνουν τα κέρδη των φαρμακοβιομήχανων και φαρμακεμπόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στον πυρήνα της κριτικής του προς την κυβέρνηση και ως απάντηση στο πρόβλημα των ελλείψεων, προβάλλει την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Κανονικό δούλεμα δηλαδή. Λες και εκμετάλλευση του λαού και το αγαθό της ανθρώπινης ζωής, η ανάγκη να ζήσει κάποιος παίρνοντας ένα φάρμακο πρέπει να χωρίζεται στο ηθικό μέρος, το κέρδος, και το ανήθικο, το επιπλέον κέρδος. Λες δηλαδή και το φάρμακο εμπόρευμα, ο φαρμακοβιομήχανος και ο φαρμακέμπορας θα παραιτηθούν ποτέ από την μέγιστη κερδοφορία. Αυτή η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία αποτελεί σωσίβιο για το σάπιο αυτό σύστημα παραγωγής, προβάλλοντας ένα αειδιαστικό μακιγιάζ. Τελικά, φάρμακο εμπόρευμα για κέρδος ή φάρμακο για όποιον το χρειάζεται όταν το χρειάζεται. Σε αυτό ξεκινά και σε αυτό τελειώνει η συζήτηση για όποιον θέλει να δει ξεκάθαρα την ουσία, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και το κυριότερο να εξηγήσει το ποια μπορεί να είναι η διέξοδος. Και εδώ που τα λέμε, η απάντηση από την πλευρά των πολλών δεν είναι δύσκολη. Γιατί εν έτη 2023 δεν νοείται ο λαός να μην έχει έγκαιρη, σύγχρονη και απολύτως δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Και τι πρέπει να γίνει τώρα? Να καταργηθούν οι παράλληλες εξαγωγές πλήρως και για πάντα.
να μην υπάρξει αύξηση τιμών στο όνομα της επάρκειας. Να υπάρχει δωρεάν φάρμακο για το λαό, για κάθε ασθενή, την ώρα που το χρειάζεται. Αυτά προτείνει και παλεύει το ΚΚΕ. Καταρχήν, σήμερα υπάρχουν αναπτυγμένες δυνατότητες παραγωγής σύγχρονων φαρμάκων. Υπάρχει έμπειρο, υψηλής ειδίκευση επιστημονικό και εργατικό δυναμικό στον κλάδο του φαρμάκου. Τι εμποδίζει να έχουμε φτηνό φάρμακο και επάρκεια φαρμάκων ανά πάσα στιγμή? Εμπόδιο είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία, οι νόμοι της αγοράς. Αυτό άλλωστε είναι και το εμπόδιο που επιμελώς κρύβουν με τις παρεμβάσεις τους όλα τα υπόλοιπα κόμματα και αποκαλύπτει μόνο το ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί το ΚΚΕ παλεύει μαζί με το λαό για να το ανατρέψει. Μόνο με αυτή την προοπτική μπορούν να διαμορφωθούν εξελίξεις υπέρ του λαού, για να αποτελεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθολικό, δημόσιο και δωρεάν αγαθό, αντίστοιχο με τις κάθε φορά λαϊκές ανάγκες, ανατρέποντας όλο το απάνθρωπο πλαίσιο που περιγράψαμε. Για να μην λέει η Goldman Sachs και το κάθε παράσιτο ότι θα έχεις το φάρμακο που θέλεις, μόνο εάν εγώ βγάζω το κέρδος που θέλω. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.